ΕΠΙΓΕ, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου των Παρικών Επιμελητηρίων Λασιθίου και της Επιχειρηματικής Κοινότητας του νομού μας, σας καλωσορίζω στην πόλη του Αγίου Νικολάου και στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Φίλες και φίλοι, θεωρώ ότι η διοργάνωση αυτής της ενημερωτικής εισπερίδας ιδιαίτερα επίκαιρη, αλλά και αναγκαία, αφού απόψε βρίσκεται μαζί μας ο αρμόδιος σε θέματα κοινωνικών ασφαλής ο Υπουργός, για να συζητήσουμε μαζί του το νέο ασφαλιστικό σύστημα, να του μεταφέρουμε τα μηνύματα και τον παλμό της αγοράς, αλλά και να ακούσουμε από πρώτο χέρι τις απαντήσεις σε θέματα που απασχολούν όλους μας και σχετίζονται με το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα μας. Κύριε Υφυπουργέ, οι Έλληνες επιχειρηματίες δραστηριοποιούνται και προσπαθούν να αναπτυχθούν σε ένα άκρος αρνητικό κλίμα. Η υψηλή φορολόγηση αλλά και ο νέος τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών δημιουργούν συνθήκες ασφυξίας στην επιχειρηματική κοινότητα. Ένα τεράστιο μέρος των κερδών των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών πηγαίνει σε φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην υπάρχουν περιθώρια για επανεπένδυση των κερδών, άρα και ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Ο αγώνας της συντριπτικής πλειονότητας των επιχειρηματιών είναι πλέον πώς θα κρατήσουν ζωντανές τις επιχειρήσεις τους, διατηρώντας τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας. Φοβάμαι ότι ο νέος τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών που ισχύει από 1η-1η θα οδηγήσει σε υπερχρέωση χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Ο φόβος αυτός οδηγεί, όπως φαίνεται και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Δημητηρίου μας, από τους πρώτους μήνες του έτους, πολλούς επαγγελματίες να κλείνουν τις επιχειρήσεις τους. Αναζητούν άλλους δρόμους. Δυστυχώς φοβάμαι ότι το κράτος δεν θα εισπράξει αυτά που υπολογίζει, είτε λόγω αδυναμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, από τους επιχειρηματίες φυσικά, είτε γιατί αρκετοί θα αναζητήσουν άλλους τρόπους επιβίωσης, βλέπε παραοικονομία. Κύριε Υφυπουργέ, εκ μέρους της επιχειρηματικής κοινότητας του Λασιθίου, σας μεταφέρω την αγωνία των συναδελφών μου, αλλά και την έκκλησή του για δημιουργία και διατήρηση ενός υγιούς επιχειρηματικού κλίματος, που θα περιλαμβάνει ένα ρεαλιστικό πλαίσιο ανάπτυξης και εξέλιξης κάθε σωστής επιχειρηματικής ιδέας και προσπάθειας. Υπάρχουν πολλές και το γνωρίζω από πρώτο χέρι, όμως απαιτείται στέρεο και γόνιμο έδαφος για να καρποφορήσουν και να αναπτυχθούν σε επιτυχημένες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Εύχομαι να είναι μια πολύ επιτυχημένη συνάντηση, να είναι μια γόνιμη και να μας δείτε πολλές απορίες. Υπάρχουν πραγματικά. Υπάρχει μπλέξιμο μεγάλο, ειδικά με τα μπλοκάκια δημιουργήθηκε τεράστιο πρόβλημα. Έχουμε μια καλή εισπέριδα. Ευχαριστώ.